Στο πλαίσιο δράσεων, σπουδής και αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής σκέψης, ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ΣΥΝ Αθηνά διοργανώνει στις 22 με 24 Μαΐου συνέδριο επιστημολογίας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας. Η εκπρόσωπος του Συλλόγου μας είπε λίγα λόγια για το περιεχόμενο του συνεδρίου, ενώ για την εμπιστοσύνη του Δήμου στην εκδήλωση μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Λιχούνας. Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο επιστημολογίας του Συλλόγου μας δίνει βήμα σε επιστήμονες ερευνητές όλων των χώρων και ειδικοτήτων. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί είναι από τα ωραία πράγματα το να παρουσιάζεις μια εκδήλωση που γίνεται με πολύ φροντίδα και πολύ μεράκι από έναν ιδιαίτερα δραστήριο σύλλογο, τον Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Αθηνά. Και ήταν, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, ότι η κυρία Χατζοπούλη ήταν η πρώτη που ήρθε και με βρήκε όταν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο. Mm. Που φανερώνει ότι είναι άνθρωποι δραστήριοι και καλά οργανωμένοι. Και να σημειώσω ότι είναι και ίσως οι μοναδικοί που ζητήσαν την υποστήριξη του Δήμου και την τεκμηριώσανε μέχρι το τελευταίο ευρώ. Το φετινό συνέδριο, που είναι με θέμα την επιστημολογία, έκτισαν συνέχεια του περσινού επιτυχημένου συνεδρίου της πολιτικής φιλοσοφίας, που αποτέλεσε και την πιστοποίηση και για το Δήμο να συνεχίσει να υποστηρίζει μία δραστηριότητα. Είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το αντικείμενο δηλαδή, θα σας το πούνε οι ίδιες καλύτερα. Από τη δική μου πλευρά να σας πω ότι είναι ενδιαφέρον ότι είναι υπερτοπικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι κατορθώνουν και πέρυσι κατορθώσανε και φέτος από το πρόγραμμα να προσελκύσουν ομιλητές διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο τους, να κάνουν το γεγονός γνωστό πέρα από την Καβάλα. Πέρυσι χαρακτηριστικά μου είχαν στείλει email ακόμα και από την Αθήνα ότι γίνεται αυτό στην Καβάλα, δηλαδή είχαν κατορθώσει και πετύχανε το σκοπό. Και έτσι ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο, αντιθέτως στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θα ενισχύσει τη δραστηριότητα αυτή.